Καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας κύριε Γρηγοράκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχήν, το πρώτο σχόλιο για την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θετικό. Ένας νέος πολιτικός αναλαμβάνει σε μια δύσκολη στιγμή μια μεγάλη παράταξη να προσπαθήσει να βγάλει ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο να είναι βέβαια τα πλαίσια της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και έχει σχέση με τις εκλογές και με δημοκρατικό τρόπο είναι θετικό. Ειδικά όταν βλέπει κανείς να ανανεώνονται και τα άτομα και η πολιτική και οι ιδέες. Κάποιοι υποστηρίζουν, κύριε Γρηγοράκο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ρίσματα και στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το βλέπετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, ο Μητσοτάκης δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός, είναι γεγονός ότι είναι ένας κεντρώος πολιτικός. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν σας χωρίζει άβυσσος, πάντως κύριε Γρηγοράκο. Όπως είπε η κυρία Γεννηματά. Δεν σας χωρίζει άβυσσος. Από μένα προσωπικά όχι. Μάλιστα, ξεκάθαρος. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένας κεντρώος πολιτικός, ο οποίος βέβαια πρέπει να κοιτάξει λίγο τη δεξιά του, έτσι. Σωστό. Ναι. Οφείλει να δώσει ένα στίγμα. Θα μπορούσε... Ένα στίγμα στο κόμμα του, το οποίο θα είναι σαφές, έτσι, γιατί τώρα με κάποιους οι οποίοι αναδύονται από εκεί, ξέρουμε από πού προέρχονται, πώς λειτουργήσαν τα προηγούμενα χρόνια, οφείλει στο κόμμα του η πλειοψηφία, η πλειοψηφούσα τάση να είναι στο κέντρο. Μάλιστα. Αυτή ήταν η εντολή, νομίζω, που έδωσε ο λαός της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε το ένα κομμάτι, όλη η δημοκρατική συμπαράταξη αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται. Θα μπορούσε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα κομμάτι της δημοκρατικής συμπαράταξης, δηλαδή ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ, το σχήμα που τα πήγε πάρα πολύ καλά στις εκλογές δεδομένων των συνθήκων, να συνομιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη πιο εύκολα από το να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα? Οφείλει να το κάνει. Οφείλει να το κάνει βέβαια και με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα και με τον, και με τον Ποτάμι και με τον, και με τον Λεβέντη. Μάλιστα. Ναι. Οφείλει. Δηλαδή το δημοκρατικό τόξο πρέπει να μιλάει. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να ανταλλάσσουμε απόψεις, αν θέλουμε το καλό του τόπου και δεν θέλουμε το καλό του κομματός μας και αν υπάρχει ιδιοτέλεια πίσω από αυτά που τα συζητάμε. Ναι. Αυτή, όσο ποτέ άλλοτε οφείλει, αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, ας ξεχάσουμε τα παλιά. Ας πούμε επιτέλους πάμε μπροστά και αφήνουμε πίσω το κακό μας παρελθόν. Αφήνουν δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να συζητήσουν. Μήπως θα πρέπει όλο το δημοκρατικό τόξο που είπατε να κατέβει μαζί, δηλαδή θα μπορούσατε να δείτε αυτό, η ιδέα του ευρωπαϊκού μετόπου, μήπως θα πρέπει να κυοφορήσει επιτέλους υπό ένα άλλο σχήμα, συνεργατικό σχήμα τέλος πάντων? Θα σας πω. Νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων που περιλαμβάνονται από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία να έχει ελάχιστες διαφορές διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω εγώ, θα ήθελα ένα κόμμα, ξέρω εγώ, που να έχει μια πιο πάνω ποσοστό κοινωνικής αλληλεγγύης αυτά που λέει. Δηλαδή θα ήθελα δυνάμεις οι οποίες να μην έχουν τόσο πολύ μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Διότι, όπως καταλάβαμε τα προηγούμενα χρόνια στις οικουμενικές κυβερνήσεις, υπήρχαν τεράστιες διαφορές και δεν προχώρησε τίποτα. Είμαι εναντίον των οικουμενικών κυβερνήσεων, διότι είναι πολύ λιγότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Και δεν νομίζω ότι ήταν επιτυχημένο μοντέλο η οικουμενική κυβέρνηση. Μάλιστα. Μια κυβέρνηση διαφορετική που έχουμε ελάχιστες πολιτικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές, νομίζω ότι είναι καλύτερη από μια τέτοια κυβέρνηση. Καλύτερο. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι είναι ένα ισχυρό κόμμα. Εάν μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά που είπε τα εφαρμόσει, νομίζω ότι θα σε λίγο και χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία θα είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Α, μάλιστα. Οπότε βλέπετε ότι κάποια στελέχη από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη θα μπορούσαν να προστρέξουν στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Στοιχηθούν. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείεται. Δεν το αποκλείω. Και εν ενεργεία βουλευτές δηλαδή. Δεν μπορώ να είμαι στην ψυχή και στην ψυχοσύνθεση του καθενός και την καρδιά του και στο μυαλό του καθενός, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Να το ρωτήσουμε ευθέως. Εσείς κύριε Γρηγοράκο είστε ένας εξ αυτών? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνω. Εννοώντας δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν δεν ανασυσταθεί εκ του μηδενός και αν η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν κάνει κάτι διαφορετικό και κάνει κάτι καινούριο,
Εάν δηλαδή δεν αλλάξει, δεν αυτοπροσδιοριστεί, τι κάνει, πού είναι, σε ποιο χώρο είναι και ποιος εκπροσωπεί, δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνω. Μπορεί να μην κατέβω και καθόλου στις εκλογές. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται βεβαίως να, αν υπάρχει, αν σας καλύπτει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να είστε εκεί. Όχι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχω καλές και άριστες σχέσεις. Με τον χώρο που εκπροσωπεί, καθολοκυρίαν βέβαια 100% Κυριάκο Μητσοτάκη, έχω πολύ καλές σχέσεις. Είμαι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, όμως είμαι απέναντι και δεν πρόκειται να συμπράξω αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, είστε κύριε Γρηγοράκο. Είστε πολύ ειλικρινείς και πολύ κατηγορηματικός και αυτό χρειάζεται σήμερα οι πολίτες να ακούνε. Ευχαριστούμε, κύριε Γρηγοράκο. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα.